Ένα νέο ψηφιακό μουσείο άνοιξε τις πύλες του στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Η πρώτη έκθεση είναι αφιερωμένη στον πιο διάσημο ζωγράφο της χώρας, τον Νίκο Πυροσμάνη. Σε μια διαδραστική παρουσίαση με βίντεο, παρουσιάζονται στους τοίχους του μουσείου τα έργα του. Σε ορισμένα από αυτά υπάρχει κίνηση και έτσι οι επισκέπτες μπορούν να δουν την τεχνική του ζωγράφου. Αρκετά δύσκολα ζητήματα επιλύονται εδώ. Παρουσιάζονται σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα, υπήρχαν όμως μεγάλες δυσκολίες για να τα καταφέρουμε. Χρειαστήκαμε 2 χρόνια. Νομίζαμε ότι θα τα καταφέρναμε σε 8 μήνες, αλλά χρειαστήκαμε 2 χρόνια. Το νέο μουσείο, που ονομάζεται Holoseum, έχει ως στόχο την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν πρόκειται για ένα χώρο που θα φιλοξενεί απλώς εκθέσεις. Είναι επίσης ένας εκπαιδευτικός χώρος όπου θα συνυπάρχουν η μάθηση, η γνώση και η διασκέδαση. Και νομίζω πως είναι η καλύτερη σύνθεση για τα παιδιά ή για τους γονείς που φέρνουν εδώ τα παιδιά τους. Ο αυτοδημιούργητος ζωγράφος είχε την ίδια μοίρα με τον Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Ο Νίκο Πυροσμάνη έγινε διεθνώς γνωστός μετά το θάνατό του μέσα στη φτώχεια το 1918. Αυτή είναι η πρώτη από τις 4 συνολικά εκθέσεις που θα φιλοξενηθούν στο νέο μουσείο της Τυφλίδας φέτος.